αυτή τη στιγμή προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να δώσει μία διέξοδο, να παρουσιάσει ένα δικό χάρτη εξόδου από την κρίση με κοινωνική δικαιοσύνη, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, μέσα σε ένα σκληρό νοφιλελεύθερο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε απέναντι. Και για να απαντήσω στο ερώτημά σας, το αν είναι ευχαριστημένος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ευχαριστημένος και η κυβέρνηση πρέπει να δικαιολογεί την αριστερή της πολιτική στην πράξη. Και νομίζω ότι αυτό κάνει. Το κάνει στην πράξη όταν δεν αντιμετωπίζει τους πολίτες που διεκδικούν, δεν τους αντιμετωπίζει ως εχθρούς, αλλά τους αντιμετωπίζει ως ανθρώπους που διεκδικούν δικαιώματα. Όταν δεν αντιμετωπίζει το κράτος ως μαγαζί της, αλλά το αντιμετωπίζει ως κάτι το οποίο πρέπει να μεταρρυθμιστεί και κάτι από το οποίο πρέπει να τελειώσουν οι σχέσεις που είχαν αναπαραχθεί το προηγούμενο διάστημα, οι σχέσεις διαπλοκής. Και γίνονται όλα αυτά και με κοινωνική και με συνειδητοποίηση της δυσκολίας των μέτρων που περάσανε και θα περάσουν στην Ελληνική Βουλή, αλλά και με συνειδητοποίηση ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί μία πολιτική η οποία έβαζε πάνω απ' όλα την καταπολέμηση του χρέους, ενώ το δημόσιο χρέος αυξανότανε και δημιουργούσε συνεχώς την ανάγκη για νέα μέτρα. Θα ήθελα να πω ότι το ζήτημα του δημόσιου χρέους, που είναι το επόμενο το οποίο είναι να τεθεί στη δημόσια συζήτηση, και είναι καλό που αυτή τη στιγμή και οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγνωρίζουν το ότι επιτέλους πρέπει να συζητηθεί και πρέπει να δοθεί λύση στην αδιάθρωση του χρέους, πρόκειται να αλλάξει την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, πρόκειται να αλλάξει τις υποχρεώσεις της χώρας και πρόκειται να δώσει ανάσες στην ελληνική οικονομία, οι οποίες πρέπει βέβαια να μεταφερθούν στην ελληνική κοινωνία. Γιατί βλέπω και τελειώνω εδώ πέρα, βλέπω μία προσπάθεια να ξεγραφτούν όλα όσα έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Και είναι σαν ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνά 20 δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια ή 6 χρόνια όσα είναι το μνημόνιο, και να κλείνουμε τα μάτια σε όλα όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία όχι μόνο δεν φέραν το success story, τις επενδύσεις. Κυρία Σπίγκου, έχουμε μόνο 2 λεπτά και σας έχουν κάνει 2 ερωτήσεις έμεσες ο κύριος Πλακιωτάκης και ο κύριος Συντιχάκης. Πρώτα, αυτό που είπε ο κύριος Συντιχάκης, λέει ότι αυτό που είδαμε τώρα το πρωί ήταν μια σκέτη υποκρισία. Όλη αυτή η φιέστα έγινε για 30 ανθρώπους, ενώ πνίγονται καθημερινά 30 άνθρωποι. Σε αυτό πρώτο τι έχεις να απαντήσετε, και δεύτερον σε όλα αυτά που σας λέει η Νέα Δημοκρατία και τον ανιστόρητο κύριο Φίλη, ότι πρέπει να τον διώξετε, ό,τι. Ακούστε. 2 απαντήσεις αυτά. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι ένα πρώτο βήμα που γίνεται αυτό της μετεκατάστασης της σημερινής, και πρόκειται να ακολουθήσουν πολλά παραπάνω για να μπορέσουν, όπως είπα και εγώ προηγουμένως, να δοθεί λύση στο δράμα των προσφύγων και βέβαια να συνεχιστεί η επανεισδοχή και επανεγκατάσταση με τον τρόπο που έχουμε περιγράψει, με όλους τους δυνατούς τόνους και σε όλα τα διεθνή φόρα ελληνική κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι αυτή η οποία βέβαια ξεκίνησε ή συμφώνησε στους συμπεριαλιστικούς πολέμους, δεν κυβερνούσε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αυτό που προσπαθεί είναι να καταστήσει στην Ελλάδα ένα πόλο σταθερότητας γεωπολιτικής, ένα πόλο ειρήνης, απέναντι βέβαια στις συμπεριαλιστικές απεμβάσεις και απέναντι σε χώρες οι οποίες αντί να κάτσουν σε ένα τραπέζι να βρουν λύση, π.χ. για το Συριακό, συνεχίζουν να τσακώνονται πάνω στο δράμα της χώρας. Γιατί έχει γίνει. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα. Δηλαδή, χτες ήταν πρώτο, δεύτερο θέμα σε όλο το δελτίο ειδήσεων. Έκανα 5 λεπτά τώρα τι είπε ο κύριος Φίλης. Αυτό που έγινε πρώτο θέμα χτες ήταν ένα άρθρο το οποίο είχε γράψει ο Νίκος ο Φίλης τον καιρό που ήταν ακόμα δημοσιογράφος και συνάδελφός σας στην Αυγή. Το οποίο ανασύρθηκε, έγινε ερώτηση και ο ίδιος
ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε σε αυτό το άρθρο, το οποίο το είχε γράψει με την ιδιότητά του ως δημοσιογράφος, λέγοντας και ο ίδιος ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας, και λέγοντας βέβαια ότι δεν αμφισβητεί ο ίδιος την κρατική πολιτική απέναντι στο θέμα. Εγώ θα σας έλεγα όμως το εξής, ότι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η συλλογική μνήμη έχει γραφτεί ως γενοκτονία των ποντίων. Και ότι η Ελληνική Βουλή ομόφωνα το έχει αναγνωρίσει ως τέτοιο. Αλλά το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία προσπαθεί να αποδράσει και από τα πολιτικά της αδιέξοδα και από την κρίση στρατηγικής. Βλέπουμε ένα διαγωνισμό των υποψηφίων προέδρων για το ποιος θα επηρεάσει καλύτερα το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε μια πατριδοκαπηλεία, θα έλεγα, η οποία όχι μόνο δεν σέβεται την ιστορία του ελληνικού λαού, αλλά αντί να θα πρότεινα και στην με κάθε σεβασμό και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προσβάλλουμε αυτόν τον τρόπο και το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση, γιατί διάβασαμε προσεκτικά και την επιστολή των 45 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι αυτό είναι απλά μια προσπάθεια υπεκφυγής από τα προβληματικά προβλήματα στα οποία δεν έχουν προτάσεις και λύσεις. Έγινε και σύνοδος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος την προηγούμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, όταν πήγαν οι 3-4 υποψήφοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θυμάμαι τι είπαν για το μεταναστευτικό. Πάντως, κυρίας, δεν ξέρω τι είπαν για τα προαπαιτούμενα, δεν ξέρω τι λένε ακόμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μας απασχολεί, και γι' αυτό θα θέλαμε να ακούσουμε και τι λένε οι υποψήφοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, αντί να διαγωνίζονται. Ωραία. Για το τι δηλώσεις θα κάνουν. Πρέπει να πάμε σε τρία λεπτά, γιατί πρέπει να μας ακριβείς, και μετά φυσικά θα απαντήσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας.